Ο Πρωθυπουργός Τζανής Τζανετάκης συναντήθηκε στη μία το μεσημέρι με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο και τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Πρόοδου, Χαρή Λαοφλωράκη και Λεωνίδα Κύρκο, με τους οποίους συζήτησε θέματα σχετικά με την τήρηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων. Λίγο πριν από το τέλος της συνάντησή τους, ο υφυπουργός Νίκος Δίναρδάτος δήλωσε. Ο πρόεδρος της κυβερνήσεως και οι κύριοι Μητσοτάκης, Φλωράκης και Κύρκος συζήτησαν για την υλοποίηση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβερνήσεως και την πορεία εφαρμογής αυτών. Επιβεβαίωσαν την αιμονή τους στη μυστή εφαρμογή του προγράμματος αυτού. Υπό το πνεύμα αυτό εξήτασαν ορισμένα προβλήματα που ανέκυψαν. Επανέλαβαν ότι όποιος παραβιάσει το πνεύμα αυτό θα ευρίσκεται έξω από τα όρια της κυβερνητικής πολιτικής. Οι πολιτικοί αρχηγοί, μετά το τέλος της συνάντησής τους με τον Πρωθυπουργό, που έγινε στο πολιτικό του γραφείο στη Βουλή και κράτησε 2 ώρες, έκαναν τις εξής δηλώσεις. Όπως ξέρετε, ο συνασπισμός στηρίζει την κυβέρνηση Τζανετάκη και τη στηρίζει φυσικά στη βάση των γνωστών προγραμματικών δηλώσεων και δεσμεύσεων. Κατά την συνάντηση αυτή είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για την πορεία υλοποίησης αυτών των προγραμματικών δεσμεύσεων. Ποια είναι η πορεία? Η πορεία, κατά τη γνώμη μας, είναι βασικά θετική. Συμφωνήσαμε σε ορισμένα μέτρα για την επιτάχυνση αυτής της υλοποίησης των δεσμεύσεων. Ποια θέματα συζητήθηκαν, μπορείτε να μας πείτε? Όλα τα οποία περιλαμβάνονται στις προγραμματικές δηλώσεις. Επειδή ήταν 2 ώρες η συνάντηση και μας έκανε εντύπωση. Γιατί είναι και σοβαρά τα ζητήματα. Γιατί σας έκανε εντύπωση? Όταν λέτε σοβαρά ζητήματα, μπορείτε να μας προσδιορίσετε ένα-δύο? Είπαμε, πάρτε τις προγραμματικές δηλώσεις και διαβάστε. Να δείτε πόσο σοβαρά είναι. Είναι και θέματα, μάλιστα, τα οποία ο ελληνικός λαός θα περιμένει χρόνια να υλοποιηθούν. Σας ρωτάμε επειδή αυτές τις μέρες γίνανε κάποιες δηλώσεις από τη μία πλευρά και την άλλη πλευρά που υποστηρίζουν την κυβέρνηση για κάποιες αποκλίσεις από συμφωνημένες. Βεβαίως, συζητήθηκαν όλα αυτά τα πράγματα και πάρθηκαν μέτρα να μην ξαναπαρουσιαστούν παρόμοια φαινόμενα. Εγώ θα πω ότι τα είπε πολύ καλά ο κύριος Φλωράκης, ακριβώς όπως τα είπε, τα πράγματα έγιναν. Είναι φυσικό να υπάρχουν προβλήματα, αντιμετωπίστηκαν και τα προβλήματα, αλλά προπαντός έκαναμε θετική δουλειά. Πώς θα υλοποιήσουμε αυτά που ανεγγέλθησαν στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, πώς δηλαδή με δύο λόγια η κυβέρνηση αυτή θα επιτελέσει το έργο για το οποίο συναισθήθη. Και ειδικότερα το έργο αυτό, όπως είπα πολλές φορές, είναι βασικά η κάθαρση. Ήταν ένα από τα βασικά θέματα που κουβεντιάσαμε. Επιβεβαιώθηκαν από όλες τις πλευρές η αιμονή στις προγραμματικές δηλώσεις. Και σημειώθηκε ότι οποιαδήποτε απόκληση από αυτές και από το πνεύμα τους δεν θα πρέπει να υπάρξει, ούτε θα πρέπει να γίνει ανοιχτή. Και αυτό είναι μια κεντρική κατεύθυνση, η οποία επίσης και σε μια ανακοίνωση που θα δοθεί από το αρμόδιο Υπουργείο θα επιβεβαιώνεται. Και ελπίζω ότι θα ακουστεί με όλη τη σοβαρότητα. Το πρωί στις 10, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Χρήστος Αρτζετάκης δέχτηκε τον Πρωθυπουργό Τζανή Τζανετάκη, ο οποίος τον ενημέρωσε σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας για τρέχοντα εσωτερικά και εξωτερικά θέματα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για τις επαφές που είχε με ηγέτες ξένων χωρών στο πρόσφατο ταξίδι του στο Παρίσι. Η συνάντηση που κράτησε 1 ώρα και 10 λεπτά είχε οριστεί, όπως είπε ο Υφυπουργός Τύπου κ. Λιναρδάτος, κατά την επιστροφή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας από το Παρίσι και την συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό και δεν είχε καμία σχέση με τη σημερινή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση. Οι ενδεχόμενες ευθύνες του πρώην Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου και των πρώην Υπουργών Αγαμέμνονα Κουτσόγεωργα, Γιώργου Πέτσου, Παναγιώτη Ρουμελιώτη και Δημήτρη Τσοβόλα στο σκάνδαλο Κοσκοτά θα συζητηθούν απόψε και αύριο στη Βουλή μετά την πρόταση κατηγορίας που έχουν υποβάλει εναντίον τους 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Η συζήτηση γίνεται με βάση τον νόμο περί ευθύνης Υπουργών, ο οποίος προβλέπει τη σύσταση 12 μελούς προανακριτικής επιτροπής με απόφαση της Ολομέλειας για τη διεξαγωγή της σχετικής έρευνας. Τη συζήτηση στη Βουλή
σήμερα και αύριο θα τη μεταδίδουμε απευθείας. Από τις 6 το απόγευμα μπορούν οι υποψήφοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση να πληροφορηθούν τις επιδόσεις τους στις φετινές γενικές εξετάσεις. Στα λύκεια της χώρας έχουν αναρτηθεί οι σχετικοί κατάλογοι. Για πρώτη φορά φέτος δίνονται από σήμερα και οι βαθμοί στα ειδικά μαθήματα. Τα στατιστικά στοιχεία που δόθηκαν το μεσημέρι στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Παιδείας δείχνουν γενική πτώση στις επιδόσεις των υποψηφίων και στις 4 δέσμες σε σύγκριση με το 1988. Αυξήθηκε δηλαδή ο αριθμός εκείνων που η επίδοσή τους είναι κάτω από τη βάση, δηλαδή 80. Ταυτοχρόνως, μειώθηκε ο αριθμός εκείνων που η επίδοσή τους είναι λίαν καλός και πάνω. Συνέπεια της πτώσης αυτής αναμένεται να είναι η πτώση των βάσεων για την εισαγωγή στις σχολές των ανώτατων και τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Αυτό θα γίνει όμως οριστικά γνωστό στα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου. Βέβαιο είναι όμως από σήμερα ότι αποκλείονται από την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εκείνοι που δεν έπιασαν τη βάση στο βασικό μάθημα της δέσμης τους. Δηλαδή, στα μαθηματικά για την πρώτη δέσμη, όπου κάτω από τη βάση πήρε το 48,24%. Στη βιολογία, στη δεύτερη δέσμη, όπου το αντίστοιχο ποσοστό είναι 30,14%. Στα αρχαία ελληνικά, στην τρίτη δέσμη, με ποσοστό περίπου 23%. Και στα μαθηματικά, στην τέταρτη, όπου κάτω από τη βάση πήρε περίπου το 55% των υποψηφίων. Ο Υπουργός Παιδείας Βασίλης Κονδογιαννόπουλος δήλωσε ότι αν και οι επιδόσεις στις γενικές εξετάσεις δεν αποτελούν το μόνο, ούτε καν το ασφαλέστερο κριτήριο για την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται στα λύκεια της χώρας μας, θα πρέπει να αποτελέσουν την αφορμή για νυφάλια μελέτη του εκπαιδευτικού μας συστήματος και τη λήψη των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων από όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου και όλους τους φορείς της εκπαίδευσης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στο Ξυλόκαστρο που καίει δάση και αγροτικές καλλιέργειες. Για τη φωτιά στην περιοχή μας ενημερώνει ο ανταποκριτής μας στην Πάτρα, Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί σε δασική έκταση κοντά στο Ξυλόκαστρο. Η φωτιά με σύμμαχο τον ισχυρό άνεμο επεκτάθηκε δημιουργώντας δεκάδες εστίες σε μήκος 15 χιλιόμετρων. Στη διάρκεια της νύχτας απείλησε τις κοινότητες Δεμενό, Πιτσά, Ρίζα, Λουτρό, Μικρόβάλτο και Κορφιώτισσα. Το πρωί μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες αναχαιτίστηκε το πύρινο μέτωπο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις έχουν καεί 4 κατοικίες στις κοινότητες Δεμενό και Βάλτο, παλιές αγρικίες, 8.000 στρέμματα πευκοδάσους, ελαιώνες και σταφυλοκαλλιέργειες. Για την κατάσταση της πυρκαγιάς κατέβαλαν σήμερα προσπάθειες 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη, ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και του στρατού. Προληπτικά εκενώθηκαν οι παιδικές κατασκηνώσεις στην περιοχή Λαγιώτη. Στον τόπο της πυρκαγιάς έφτασε χθες το βράδυ ο Υπουργός Γεωργίας Σταύρος Δήμας. Όπως πληροφορήθηκα πριν από λίγο, εδώ στο Ξυλόκαστρο υπάρχει νέα αναζωπήρωση του μετόπου της φωτιάς στις περιοχές Μαύρα και Πιτσά. Να πούμε ακόμα ότι σε αρκετές κοινότητες έχουν διακοπεί η ηλεκτροδότηση αλλά και οι τηλεπικοινωνίες επειδή έχουν υποστεί βλάβες τα δίκτυα εξαιτίας των πυρκαγιών. Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει στη Θάσο, όπου καίει πυκνό πευκό δάσος. Στην προσπάθεια για την κατάσβεσή της παίρνουν μέρος 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και δυνάμεις της πυροσβεστικής και δασικής υπηρεσίας. Οι υπόλοιπες φωτιές που είχαν ξεσπάσει το Σαββατοκύριακο σε διάφορες περιοχές της χώρας έχουν σβηστεί ή τεθεί υπό έλεγχο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Χρήστος Αρτζατάκης δέχτηκε στις 2 το μεσημέρι τη νέα ηγεσία του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας. Παρόν ήταν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Παρακολουθούμε στιγμιότυπα στους δέκτες μας. Το μεσημέρι στη σχολή Ικάρων έγινε η τελετή παράδοσης κατοικώντων από τον απερχόμενο αρχηγό ΓΕΑ Αντιπτέραρχο Στάπα στο νέο αρχηγό Αντιπτέραρχο Μαυράκη. Ο κύριος Στάπας, στην ημερήσια διαταγή του, αναφέρθηκε στο τεράστιο έργο του εξυγχρονισμού και της αναδιοργάνωσης της αεροπορίας και κατέληξε λέγοντας. Κεφαλή,
Αυτό σας αποχαιρετώ. Σε καιρούς δύσκολους που δεν ευνοούν τις εξάρσεις, μπορώ να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό ότι η μαχητική ικανότητα και το επικρατούν στην πολεμική αεροπορία ήθος βρίσκονται σε πολύ υψηλό επίπεδο και ότι η συνείδηση του μέχρι πριν λίγο αρχηγού της δεν είναι διαπραγματεύσιμη και δεν υπόκειται σε κανενός είδους διατίμηση. Ζήτω η πολεμική μας αεροπορία. Την ίδια ώρα έγινε η τελετή παράδοσης από τον αποχωρούντα αρχηγό Γεν, αντινάβαρχο Λεωνίδα Βασιλικόπουλο, στο νέο αρχηγό αντινάβαρχο Λαγάρα. Η τελετή έγινε στο φαλυρικό όρμο, πάνω στο θρυλικό Αβέροφ. Ο αντινάβαρχος Βασιλικόπουλος αναφέρθηκε στην εθνική αποστολή του πολεμικού ναυτικού, στον αντιδικτατορικό αγώνα του 67-74, στην κρίση του Μαρτίου του 87 και στη σύσσωμη αντίδραση κυβέρνησης ενόπλων δυνάμεων και λαού, και κατέληξε τονίζοντας ότι οποιαδήποτε παρέκκληση από την πίστη στη λαϊκή κυριαρχία και την προσήλωση στους δημοκρατικούς θεσμούς θα ήταν ασέβεια και περιφρόνηση στην ιστορία του πολεμικού ναυτικού. Η Εισαγγελία Αθηνών ζήτησε τη δικαστική συνδρομή των αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών για να διαπιστωθεί αν οι παραβάσεις που έγιναν από στελέχη της κτηματικής τράπεζας στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι αξιόπινες πράξεις και στην Ελλάδα και να ερευνηθεί αν υπάρχουν συμμέτοχοι στις πράξεις που έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες και διαμένουν στην Ελλάδα. Από την Εισαγγελία έγινε επίσης γνωστό ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της προκαταρκτικής εξέτασης που είχε διαταχθεί για να ερευνηθεί αν διαπράχθηκαν αδικήματα εις βάρος καταθετών της κτηματικής τράπεζας εδώ στην Ελλάδα. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να εκδοθεί και το πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδας για την ίδια υπόθεση. Ο εφέτης ανακριτής Γιώργος Σκαρλάτος απέρριψε την αίτηση του πρώην αντιπροέδρου της Τράπεζας Κρήτης Παναγιώτη Βακάλη να διακοπεί η προφυλάκησή του. Ο Παναγιώτης Βακάλης κρατείται για διάπραξη αδικημάτων σε βαθμό κακουργήματος. Πέθανε χτες το βράδυ σε ηλικία 56 χρονών ο πρόσφατα εκλεγμένος βουλευτής Ευβίας Αναστάσιος Καμπούρης. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Μητσοτάκης σε δήλωσή του εκφράζει τη βαθύτατη οδύνη του ίδιου και της Νέας Δημοκρατίας για το θάνατο του Αναστάσιου Καμπούρη. Στη Βουλή θα τον αντικαταστήσει ο πρώτος επιλαχών του ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας, γιατρός Νικόλαος Παπανδρέου. Το σοβιετικό πυρηνικό υποβρύχιο που έπαθε βλάβη στον Αρκτικό κύκλο φωτογραφήθηκε στα ανοιχτά της Νορβηγίας από αεροπλάνο τηλεοπτικού συνεργείου. Ο καπνός που φαινόταν να βγαίνει από το σκάφος προερχόταν από το μηχανοστάσιό του, όπως δήλωσε ο Σοβιετικός Υπουργός Άμυνας Δμήτρη Γιάζοφ. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι είχε γίνει έκρηξη στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του υποβρυχίου. Το ένιγμα όμως παραμένει. Σοβιετικοί αξιωματούχοι δήλωσαν στην Νορβηγική Πρεσβεία στη Μόσχα ότι δεν υπάρχει κανένα σοβιετικό υποβρύχιο που να παρουσίασε προβλήματα στην περιοχή του Αρκτικού κύκλου. Είναι το τρίτο σε διάστημα 4 μηνών ατύχημα σε σοβιετικό πυρηνικό υποβρύχιο στα ανοιχτά της Νορβηγίας. Σε 14 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τις εθνικιστικές ταραχές τις τελευταίες μέρες στην Αμπχαζία της Σοβιετικής Δημοκρατίας της Γεωργίας. Οι ταραχές ξέσπασαν το βράδυ του Σαββάτου στην πρωτεύουσα της Αμπχαζίας, το Σουχούμι, ύστερα από την απόφαση της κυβέρνησης να μειώσει τον αριθμό των φοιτητών της Αμψαχίας στο Πανεπιστήμιο της Τυφλίδας. Αυτά όμως για τώρα, να συνδεθούμε τώρα με τη Βουλή για να παρακολουθήσουμε τη συνεδρίαση από την πολιτική μας συντάκτρια Κίκη Αγγελοπούλου.